Καλησπέρα. Νιώθω βαθιά χαρά που σας συναντώ. Ξέρετε, βαθιά πιστεύω ότι οι άνθρωποι δεν συναντιόμαστε τυχαία. Και όταν συναντιόμαστε έτσι, πάντα κάτι έχουμε να διδάξουμε ένας τον άλλον. Όταν άκουσα τον τίτλο του TEDx, τόλμησε. Ξέρετε, βγήκε το αγωνιστικό από μέσα μου, λέω. Φυσικά, εμένα πρέπει να φωνάξουνε. Είναι πολύ τολμηρό να ξεκινάς τα 25 σου να κάνεις πρωταθλητισμό. Θα τα λέμε αυτά. Είναι πολύ τολμηρό να ξεκινάς να κάνεις ένα καινοτόμο παιδαγωγικό σύστημα. Και αυτό πολύ τόλμη θέλει. Είναι πολύ τολμηρό ξαφνικά να βγαίνεις στην τηλεόραση και να χορεύεις Λάτιν που δεν έχω χορέψει ποτέ στη ζωή μου. Και είναι και πολύ τολμηρό μέσα στην κρίση να θέλεις να επιλέξεις να κάνεις ένα καινοτόμο σχολείο, ένα πρότυπο σχολείο που διδάσκει αθλητισμό μέσα στο Ολυμπιακό στάδιο. Και αφού πια έχω πάρει τη σημαντικότητά του εγώ μου και νιώθω ήδη πολύ πιο ψηλή, φέρετε και ένα σκαμπουδάκι, ξέρετε, πιο μελαχρινή κτλ. Ξαφνικά όλο αυτό κατέρευσε σε μια βαθύτερη επίγνωση αυτής της λέξης. Τόλμησε. Ίσως το πιο δύσκολο πράγμα στη ζωή ενός ανθρώπου είναι να τολμήσει απλά να είναι. Να είμαι, να είσαι, να είμαστε. Θέλει τόλμη να αναγνωρίσεις τη μοναδικότητα και την ολότητά σου, αλλά χωρίς εγώ, χωρίς να συγκρίνεσαι, να ανταγωνίζεσαι, να πρέπει να αποδείξεις. Το πιο τολμηρό πράγμα είναι να αναγνωρίσεις την ολότητά σου και να δημιουργήσεις ένα πεδίο δυνατοτήτων με έμφαση στην αγάπη. Να αγαπάς ό,τι κάνεις και να κάνεις ό,τι αγαπάς. Να αναγνωρίσεις ότι είσαι πολύ διαφορετικός από οποιονδήποτε άλλο, αλλά όχι αυτό να σε κάνει συγκριτικά καλύτερο. Απλά να επιτρέψεις να ανθίσει η ύπαρξη. Όμως, στα αλήθεια, πόσο γνωρίζουμε τι είναι αυτή η ολότητα που είμαστε? Πόσο έχουμε σύνδεση με αυτό που είμαστε? Οι περισσότεροι αυτό που βλέπουμε είναι ένα σώμα. Στην πραγματικότητα όμως είμαστε μια ολότητα, μια πηγή ενέργειας. Είμαστε ένας τρόπος σκέψης που είναι διαφορετικός και μοναδικός, γιατί ο καθένας διαφορετικά αντιλαμβάνεται. Είμαστε συναίσθημα και φυσικά είμαστε και σώμα. Το ενδιαφέρον είναι ότι ενώ είμαστε όλα αυτά, στην καθημερινότητα, για κάποιον λόγο, είμαστε χωρισμένοι. Έχουμε χωρίσει αυτές τις τέσσερις βάσεις και τις ζητάμε να λειτουργήσουν μόνες τους. Για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή η εκπαίδευση σου ζητάει να απομονώσεις την νοητική βάση. Δηλαδή, τι ζητάει? Ζητάει από παιδιά που είναι μια ολότητα να καθίσουν σε ένα θρανείο και να γίνουν δέκτες πληροφοριών απλά από κάποιο δάσκαλο που θα έρθει να τους πει πέντε πράγματα και ο επόμενος και ο επόμενος και ο επόμενος. Και ενώ είναι ενέργεια, είναι συναισθήματα, είναι σώμα, πείτε μου, δεν έχετε ποτέ στο σχολείο σκεφτεί πότε θα τελειώσει αυτή η ώρα, να χτυπήσει διάλειμμα, να πάω με τους φίλους μου έξω? Πόσο καταπιεστικό μπορεί να είναι για ένα παιδί που έχει τόσα πολλά παιδεία να του πεις ξαφνικά ακινητοποιήσου και όχι απλά ακινητοποιήσου, μάθε γιατί αυτά που θα σου πω, αυτά πρέπει να ακούσεις και να τα αντιληφθείς. Θα σου το πω σε πιο ενήλικο, που σίγουρα το έχετε βιώσει όλοι αυτό. Εγώ δηλαδή θυμάμαι την πρώτη μου εμπειρία στο γυμναστήριο. Σκηνικό. Είμαι πάνω στο διάδρομο. Τρέχω. Το σώμα μου τρέχει. Το μυαλό μου σκέφτεται τι θα μαγειρέψω αύριο. Τι κάνει ο φίλος μου ο Βασίλης. Τι έγινε με αυτή την περίπτωση. Τι το ένα, τι το άλλο. Το συναίσθημά μου, τι ήταν αυτό που μας βρήκε πάνω στο διάδρομο. Πόσο ακόμα είναι αυτά τα 6 λεπτά. Okay. Και η ενέργειά μου φυσικά οπουδήποτε αλλού, εκτός από να είναι παρούσα σε αυτό που συμβαίνει εκείνη την ώρα. Θέλω να σηκώσω το χέρι σας. Πόσοι από εσάς έχετε πάει γυμναστήριο, έχετε γραφτεί, έχετε πάει 3 φορές και μετά τον καταλήψατε? Καταλάβατε, είστε φίλοι μου. Καταλάβατε, με πιάνετε ακριβώς, δηλαδή, ακριβώς που έχουμε. Καταλάβατε ακριβώς τι συμβαίνει. Ενώ λοιπόν είμαστε μια ολότητα και θα πρέπει να είναι και οι 4 βάσεις μας παρούσες σε αυτό που συμβαίνει, εμείς για κάποιο λόγο λέμε ότι πρέπει να διαβάσεις αν θες να παίξεις, πρέπει να δουλέψεις σκληρά αν θες να πας διακοπές. Γιατί? Δεν μπορώ να παίζω και να διαβάζω παράλληλα. Δεν μπορώ παράλληλα να δουλεύω και να περνάω καλά. Γιατί τα έχουμε διαχωρίσει όταν είμαστε μια ολότητα που θέλει όλα τα παιδεία μέσα μας θέλουν να περνάνε καλά στο εδώ και τώρα. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν, αποφάσισα σήμερα να σας μιλήσω για τη μέθοδο Replace, η οποία τι κάνει, εκπαιδεύει μικρούς και μεγάλους να είναι ολόκληροι. Θα ξεκινήσω λίγο να σας πω για αυτή τη μέθοδο. Πιο πολύ θέλω να σας μιλήσω λίγο στην κάθε μία βάση μας, γιατί το ενδιαφέρον είναι ότι αυτή η μέθοδος προπονεί και τις 4 βάσεις προς μια θετική κατεύθυνση, αλλά το ενδιαφέρον είναι ότι οι 3 από αυτές δεν είναι ορατές. Δηλαδή, λες, εντάξει, το παιδάκι το ταΐζουμε, μεγαλώνει. Και δεν μπορούμε πολλές φορές εκείνη την ώρα, και λογικό είναι γιατί δεν το βλέπουμε, ότι είμαστε μια πηγή ενέργειας, ότι έχουμε σκέψη, συνέστημα, και ότι και αυτά θέλουν τροφή. Και ότι όπου τα στρέψεις θα μεγενθύνουν.
Αυτό που έχει σημασία είναι να καταλάβουμε λίγο την κάθε βάση και πώς θα μπορούσαμε να προπονήσουμε την κάθε βάση. Γιατί μέσα από αυτό θα καταλάβουμε και εμάς, αλλά θα μπορούσαμε να καταλάβουμε και πώς μπορεί να αλλάξει και λίγο η εκπαίδευση στα πράγματα. Το πιο σημαντικό είναι να καταλάβουμε ότι ο καθένας από εμάς είναι μια πηγή ενέργειας, μια ολότητα. Okay. Τώρα, φυσικά, πριν από μερικά χρόνια, αν μιλάγαμε για ηλεκτρομαγνητικό πεδίο, για αύρα, για ενέργεια, για το τι είναι, τι αυτό, θα μας περνάγανε για τρελούς. Και ευτυχώς η κβαντική φυσική έρχεται και λέει: όχι, όντως. 60 εκατοστά πάνω, κάτω, πλάγια, μπρος και πίσω από την ύπαρξη, υπάρχει ένα ηλεκτρομαγνητικό πεδίο φωτονίων και εκπέμπουμε και ακτινοβολούμε ό,τι αγαπάμε και ό,τι φοβόμαστε. Και το περιβάλλον τι κάνει, μας επιστρέφει αυτό που έχουμε δονήσει. Okay. Το πιο σημαντικό είναι ότι από εκεί ξεκινάνε όλα. Δηλαδή, σκεφτείτε έναν αθλητή τώρα. Στην πραγματικότητα, τι πιστεύετε, ότι αν έχει απλά σωματικές ικανότητες, απλά θα πάει και θα πηδήξει και θα κάνει ένα άλμα? Όχι. Όλα ξεκινάνε από αυτήν την σύνδεση με αυτό που είμαι και την πρόθεση. Είμαι εδώ και μαζεύω τα κομμάτια μου και λέω πού θέλω να πάω. Προς τα πού, τι θέλω να πετύχω, τι θέλω να συμβεί. Φανταστείτε λοιπόν τώρα σε μία τάξη, ξαφνικά ένας δάσκαλος μπαίνει μέσα. Και είναι 30 παιδιά, τα οποία το ένα έχει μαλώσει με τη μαμά του το πρωί γιατί δεν του βάλε το μπλουζάκι αυτό που ήθελε. Ο άλλος είναι ενθουσιασμένος, ο άλλος είναι χαρούμενος, του είπαν θα του πάρουν ποδήλατο. Ο άλλος, ξέρω εγώ, ήταν στεναχωρημένος γιατί ο σκύλος του κάτι έχει πάθει. Σκεφτείτε λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή μπαίνουν 30 διαφορετικές ενέργειες και ένας δάσκαλος μπαίνει και λέει: σήμερα θα μάθουμε τι ταλαντώσεις υπάρχουν, εκείνο αυτό, εκείνο. Και περιμένουμε από τα παιδιά, αντί να είναι συντονισμένα σε αυτό που θα συμβεί, απλά να παρακολουθήσουν την πληροφορία. Δεν υπάρχει περίπτωση. Κάτι άλλο θα σκέφτονται, κάτι άλλο θα νιώθουν, κάπου αλλού θα είναι. Άρα το παν σε μια ομάδα, σε μια τάξη, είναι πάντα να ξεκινάει με τη σύνδεση. Να συνδεθώ με αυτό που είμαι και φέρω. Και με την πρόθεση. Τι θέλω να μάθω. Πού θέλω να πάω. Πού θέλω να κατευθυνθώ. Και εκεί θα γίνει ένα συντονισμός. Θα υπάρξει ένα ουδέτερο πεδίο που θα μπορεί πραγματικά να ξεκινήσει ένα υπέροχο μάθημα. Τα παιδιά με αυτόν τον τρόπο είναι πολύ πιο ήρεμα και ολόκληρα με τη μοναδικότητά τους. Σκεφτείτε ότι ένα παιδί που θα μπορούσε να συντονιστεί με την ύπαρξή του και να νιώθει καλά και να επιτρέπει να εκδηλώσει όλα όσα είναι, δεν θα υπήρχε bullying στο σχολείο. Γιατί τα παιδιά θα ήταν πολύ πιο συντονισμένα με τις δικές τους δυνατότητες, με αυτό που οι ίδιοι ο καθένας φέρει. Η δεύτερη βάση και πολύ σημαντική, η νοητική μας βάση. Η νοητική μας βάση λέει ότι ο καθένας από εμάς κάνει 50.000 σκέψεις την ημέρα. Εκ των οποίων οι 35.000 τείνουν να είναι αρνητικές. Που μου είχε πει, αλλά βέβαια, τέτοιος είναι. Που του είχα πει, που έγινε αυτό, που έγινε εκείνο. Και φυσικά, ο λόγος μας έχει δύναμη. Γιατί έχει συχνότητα. Και όταν το 85-90% είναι νερό, αυτή η συχνότητα κάπου αντυχεί στα νερά μου. Κάπου αντυχεί στα συναισθήματά μου. Δεν θα ξεχάσω ένα κοριτσάκι, το οποίο ήταν, το είχαμε σε ένα κάμπ, το οποίο έκλαιγε με όλη τη δύναμη και έλεγε: μου είπε ότι έχω μπλε γλώσσα. Και ενώ τη φέραμε το καθρέφτη και λες, κοίτα, δεν έχεις μπλε γλώσσα. Ναι, αλλά αυτός μου είπε ότι έχω μπλε γλώσσα. Ξέρετε γιατί? Γιατί μεγαλώσαμε όλοι και μάθαμε να ζούμε τις γνώμες των άλλων. Δεν μάθαμε ποτέ να πούμε και να πούμε, έλα στηρίξω λίγο εμένα. Έλα λίγο να μ' αγαπήσω αυτό που είμαι, το ξεχωριστό, το μοναδικό. Μου είπαν αυτό, αυτό είμαι. Μου είπαν εκείνο, εκείνο. Κουτάκια. Αυτό που μου είπαν οι άλλοι. Πόσες έρευνες έχουν γίνει που πήγαν 10 άνθρωποι και σου είπαν, δεν νιώσε, βλέπω πολύ καλά. Σαν να σε βλέπω λίγο χλωμό. Σε 10 μέρες είναι στο νοσοκομείο. Δεν μάθαμε ποτέ να συντονιζόμαστε με αυτό που εμείς είμαστε και φέρουμε. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό, να αρχίσουμε να εκφράζουμε λόγο και να στηρίζουμε εμείς εμάς. Να μην περιμένω κάποιον να μου πει, α, τι ωραία που είσαι ή τι χάλια που είσαι, για αυτό να μου ανεβάζει τη διάθεση, αλλά να έρχομαι εγώ και να στηρίζω με αγάπη. Προσέξτε, όχι για να ανεβάσω το εγώ μου. Όχι για να πω, α, εγώ είμαι και κοίτα πόσο μπράβο και αξίζω και αρχίζω και βάζω λέξεις και λόγια στον εαυτό μου. Όχι. Με αυτή την βαθιά επίγνωση ότι είμαι ένα μοναδικό πλάσμα όπως είναι το δαχτυλικό μου αποτύπωμα και έχω ανάγκη να το στηρίξω και να ακούσω εγώ εμένα, τα κύτταρά μου. Η τρίτη πολύ σημαντική βάση είναι τα συναισθήματά μας. Πάρα πολλές έρευνες επιβεβαιώνουν ότι πραγματικά τα παιδιά αλλά και οι ενήλικες αφομοιώνουν πολύ πιο γρήγορα πληροφορίες όταν είναι σε επαφή με θετικά συναισθήματα. Και νομίζω ότι κάτι ήξερε αυτός ο άνθρωπος που έλεγε ότι τα πράγματα που θα μάθεις παίζοντας για μία ώρα με έναν άνθρωπο, δεν τα μάθεις μιλώντας μαζί του έναν ολόκληρο χρόνο. Γιατί εκεί εκδηλώνονται τα πάντα. Και η αλήθεια είναι ότι όταν παίζουμε, καταραίει το εγώ. Σκεφτείτε λοιπόν ότι για μένα το μάθημα που πρέπει να μπεις και να, απλά να πεις είναι η ταλάντωση, είναι εκείνη την ώρα που θα σηκώσεις τα παιδιά και θα πεις: ωραία, για δημιουργήστε όλοι να γίνουμε μια ταλάντωση.
Να μπει δηλαδή ουσιαστικά και το συναισθηματικό πεδίο σε αυτό που συμβαίνει, σε αυτό που μαθαίνεις. Απ' την άλλη, να ξέρετε ότι το DNA μας είναι πολύ πιο ανοιχτό και δεκτικό στο να είναι υγιές όταν είμαστε σε γέλιο, χαρά, όταν έχουμε όμορφα συναισθήματα. Αν το συναίσθημα σέρνεται και το σώμα σέρνεται. Ξέρετε γιατί? Γιατί το σώμα μας, στην πραγματικότητα, γράφω εδώ ότι όταν εκπέμπουμε, σκεφτόμαστε και νιώθουμε θετικά, το σώμα μας κάνει θαύματα. Ξέρετε γιατί? Γιατί το σώμα έχει καταπληκτική μνήμη, αλλά δεν έχει πρωτοβουλία. Εκτός αν μου πει κάποιος ότι ξαφνικά σηκώθηκε ένα πρωί και τα πόδια του πηγαίνανε και δεν ήξερε πώς τα πού πήγαινε. Όχι. Έχει μνήμη, αλλά το σώμα ακολουθεί αυτό που εκπέμπεις, αυτό που νιώθεις, αυτό που σκέφτεσαι. Και αν αυτά είναι θετικά, σκεφτείτε όταν είμαστε ερωτευμένοι, κάνουμε 1500 πράγματα, μπορούμε να είμαστε 50 ώρες ξύπνοι, ζωντανοί, να κάνουμε 1500 πράγματα. Όταν δεν είμαστε καλά, υπέροχο ταβάνι. Το έχετε όλοι λίγο. Ωραίο. Δεν είναι κακό. Άρα λοιπόν, ενώ στην πραγματικότητα όλοι έχουμε πάει και έχουμε κάνει λίγο άσκηση και λες, νιώθω καλύτερα με τα προηγούμενα, στην πραγματικότητα είναι αντίστροφα. Την ώρα που εγώ έρχομαι και συνδέομαι με μένα, αρχίζω και σκέφτομαι προς τα πού θέλω να πάω. Και όχι τι δεν πάει καλά, όχι τι δεν λειτουργεί, όχι τι δεν κάνω καλά, όχι τι δεν συμβαίνει. Την ώρα που εγώ έρχομαι σε επαφή και έχω ευγνωμοσύνη για αυτό που είμαι. Γιατί για να έχω έρθει εδώ, κάποιο λόγο εγώ που έχω έρθει. Εκείνη την ώρα το σώμα πραγματικά κάνει θαύματα. Για μένα λοιπόν η εκπαίδευση χρειάζεται να έχει και να περιέχει και τις τέσσερις βάσεις. Χρειάζεται να έχει την ενέργειά μας και να προπονούμαστε με το να συνδεθούμε και να δώσουμε κατεύθυνση και πρόθεση προς τα πού θέλουμε να πάμε. Χρειάζεται να έχει θετικές σκέψεις και θετικό λόγο, ενδυναμωτικό με αγάπη για το είναι, αλλά όχι το εγώ. Χρειάζεται να έχει θετικά συναισθήματα, να είναι μια ευχάριστη διαδικασία. Και φυσικά χρειάζεται να συμμετέχει και το σώμα. Γιατί? Γιατί όταν ό,τι μαθαίνουμε μέσα από το σώμα, πραγματικά το μαθαίνουμε. Το αφομοιώνουμε καλύτερα. Θα ήθελα λοιπόν να δείτε αυτό το βίντεο, που νομίζω θα σας δείξει τι ακριβώς κάνουμε στο Ολυμπιακό στάδιο. Η εκπαίδευση προχωράει και αλλάζει. Και χρειάζεται να είμαστε όλοι παρόντες στα νέα δεδομένα. Ναι, η εκπαίδευση οφείλει να αφορά τις τέσσερις βάσεις του παιδιού. Η καλύτερη αρχή γίνεται όταν όλη η τάξη έχει ένα κοινό πεδίο ορισμού, ένα κοινό σημείο εκκίνησης, η αρχή ενός κύκλου που ανοίγει. Το κάθε μάθημα χρειάζεται να ξεκινάει με την πρόθεση και τον συντονισμό της σύνδεσης με την ύπαρξή μου. Τι έχω να μάθω σήμερα? Τώρα με ανοιχτοσύνη λαμβάνω όλες τις πληροφορίες και μαθαίνω εύκολα και γρήγορα. Τα παιδιά μαθαίνουν να κατανοούν τη δύναμη του λόγου τους, να συμμετέχουν με θετικές δηλώσεις. Όλο το μάθημα χρειάζεται να είναι μια ευχάριστη διαδρομή εξερεύνησης και βιωματικής προσέγγισης με θετικά συναισθήματα. Τα παιδιά μαθαίνουν πολύ πιο γρήγορα μέσα από χαρά. Το σώμα γίνεται οδηγός για να επιτρέψω η γνώση να γίνει βίωμα. Η αφομοίωση της γνώσης έρχεται μέσα από την διαδραστική επανάληψη. Η θετική προπόνηση στις τέσσερις βάσεις του παιδιού το στηρίζει και το διδάσκει πώς να είναι παρόν σε κάθε τι που κάνει. Πώς να συμμετέχει ολόκληρο σε όλα όσα μαθαίνει, με το πνεύμα, τη νόηση, το συναίσθημα, το σώμα του. Και δεν υπάρχει τίποτα πιο γενναιόδωρο για τις επόμενες γενιές από το να δημιουργήσουμε παιδεία μέσα από την κατανόηση της ολότητας όλων όσων είμαστε. Η πρόθεση, ο λόγος, η χαρά, το βίωμα. Είμαστε πολλά πολλά περισσότερα από όσα πιστεύουμε ή φανταζόμαστε ότι είμαστε. Και για να τα ανακαλύψουμε χρειάζεται τόλμη. Και θα σας πω και κάτι που ίσως να ακουστεί λίγο παιδικό, αλλά εγώ θα το πω. Πιστεύω ότι όταν ο Θεός μας ζήτησε να κατέβουμε εδώ στη γη, δεν μας ζήτησε ούτε να αποδείξουμε, ούτε να συγκριθούμε, ούτε να είμαστε καλύτεροι ή χειρότεροι από τους γύρω μας. Το μόνο που μας ζήτησε είναι απλά να αναγνωρίσουμε τη μοναδικότητά μας και να ανθίσουμε. Να ανθίσουμε και να εκδηλώσουμε όλα όσα είμαστε για να ζήσουμε την πιο φωτισμένη ζωή που μπορούμε. Και αυτό θέλει τόλμη. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου.